απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Επειδή δεν είμαι από Αθήνα, δεν έχω ιδέα καθόλου. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Πού πατάω like, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν και οι ανατροπές. Κάνω. Άμπρα κατάμπρα, τούμπα κουλούμπα, χόκους πόκους να προλάβω. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Γίνεται το κορίτσι του Μάη. Την εβδομάδα άνοιξε η 25χρονη Μαρία. Σχολιάστηκε για τις ενδυματολογικές της επιλογές. Με αυτό το σύνολο θεωρώ ότι είμαι το κορίτσι του Μάη. Είναι απέσιο. Έχασε 30 ευρώ στο παιχνίδι του φακέλου. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο. Κρίθηκε. Το έχασε λίγο στην προσπάθειά της να κάνει κάτι διαφορετικό. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Χθες Τρίτη έκανε τα ψώνια της 23χρονη Δήμητρα. Είμαι πιο πολύ σε καριάτιδα παρά σε κορίτσι του Μάη, βέβαια. Θυμίζει λίγο την Kim Basinger σε 9,5 εβδομάδες. Δεν στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι του φακέλου και έχασε 12 πολύτιμα λεπτά. Δεν ολοκλήρωσε τις αγορές της. Φαντάζομαι ότι τα κορίτσια θα το δείξουν κατανόηση και θα το καταλάβουν. Αυτό που φοβόμουν έγινε. Περπάτησε στην πασαρέλα, κρίθηκε. Η Δήμητρα είναι λίγο δύσκολο να είναι η shopping star αυτής της εβδομάδας, γιατί λόγω της μεγάλης ατυχίας που τη δέρνει, έχασε τα αξεσουάρ. Και βαθμολογήθηκε με 5,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Λένας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Καλωσορίσατε στο σπίτι μου. Ελάτε. Γεια σου, Λενάκι μου. Η Λένα έχει μεγαλώσει στην Κρήτη, αλλά τώρα ζει στην Αθήνα που είναι παντρεμένη. Μαύρη γάτα, δεν ξεκινάμε καλά. Άνοιξε την τηλεόραση να βάλουμε λίγο Shopping Star. Όνειρο της Λένας βέβαια είναι να γίνει η Shopping Star της εβδομάδας. Σκυλίσια ζωή, φίλε. Σε νιώθω. Και μήνυμα στην κρεβατοκάμαρα σε περίπτωση που ο σύζυγος ξεχάσει το φιλί. Ήρωας. Πού είναι τα ρούχα σου? Αυτή εδώ είναι η ντουλάπα μου. Φίλε παιχνίδι. Ελάτε να σας δείξω τα αγαπημένα μου ρούχα. Θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το πουκάμισο. Ναι. Το οποίο είναι φουλ ανοιξιάτικο, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το φοράω συνήθως όταν πρόκειται να πάω κάποιο σινεμά, με κάποιο κολάν από κάτω, ή και με sneakers ή και με τακούνια, όπως μου βγει εκείνη την ώρα. Είναι πάρα πολύ ευκολοφόρητο. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο, είναι πολύ ωραίο το άνοιγμα μπροστά, ωραίο το μανικάκι, πολύ αέρινο, πολύ φρέσκο και σίγουρα πολύ ανοιξιάτικο. Τώρα, να το σετάρεις με κολάν, όχι. Κατηγορηματικά, όχι. Το πράσινο μ' αρέσει γιατί μου θυμίζει η άνοιξη. Μου θυμίζει ότι ο χειμώνας τέλειωσε επιτέλους, επομένως... Winter is living. Μου ανοίγει την όρεξη. Καλή όρεξη. Oh. Ωραίο το πράσινο πουκάμισο και σαν χρώμα και σαν σχέδιο. Και ειδικά το πράσινο μας πάει σε εμάς τις ξανθιές. Αυτό τι είναι, Λένα? Αυτό εδώ είναι ένα φόρεμα τύπου αρχαιοελληνικό, oh. Τύπου
αεράτο. Φυσάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Μ' αρέσουν γενικά τα παλ χρώματα στην καθημερινότητά μου, αν και αυτό δεν είναι καθόλου καθημερινό. Αυτό θα το φορούσαμε σε ένα γάμο, σε μια πιο καλή περίπτωση, ας πούμε. Εξαρτάται το γάμο. Αυτό ήταν της αδερφής μου, το οποίο το βούτυξα. Βλέπει. Δεν της άρεσε ποτέ. Και εγώ το έχω φορέσει τόσες πολλές φορές και μακάρι να μπορούσα να το φορέσω άλλες τόσες. Καλά έκανες και το πήρες από την αδερφή σου. Ωραίο φόρεμα είναι και πιστεύω πάνω σου θα στρώνει πολύ ωραία. Ο ένας όμως μου αρέσει πάρα πολύ γιατί φαίνεται να είναι λίγο διακριτικά σεξι, χωρίς να είναι προκλητικό. Τώρα έπεσε στην περίπτωση. Του σεξι. Διότι εμένα τα ρούχα με έναν νόμο δεν μου αρέσουν καθόλου. Oh. Αλλά αυτό το ρούχο, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του και το μήκος του. Έχει μια ανάλαφρη κίνηση, όμως μου κάνει πραγματικά μυστήριο. Δηλαδή, να είσαι παράνυφος, να βαφτίζεις ένα κοριτσάκι. Δεν είναι ένα φόρμα το οποίο το βλέπω εύκολο να το βάλεις σε ένα μπαρ, σε ένα δείπνο, σε ένα κάλεσμα, ας πούμε. Μου κάνει καθαρά μυστήριο. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τουλάπα. Ένα άλλο φορεματάκι που μου αρέσει πάρα πολύ και σχεδόν στο ίδιο χρώμα, απλά με μεγαλύτερη ένταση στο χρώμα του, με αυτό που έδειξα πριν, είναι αυτό εδώ. Πριν προλάβετε να πείτε ότι είναι καλόγρια, μοναχή Ελένη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, εύκολο φόρητο φορεματάκι καθημερινό που μπορώ να πάω και στο μαγαζί. Μου αρέσει, έχει και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και αν θες να το πας λίγο παραπέρα, μπορείς να το δώσεις όλα στο παπούτσι. Μου αρέσει όπου έχει το γιακαδάκι του εδώ το άσπρο. Oh. Το καλογριέ. Το ποιο? Παύλα, σχολείο, παύλα. Εντάξει, όλοι θέλουμε να θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια. Μου θυμίζει πολύ σεμνό φόρεμα και δεν θα το φόραγα. Στην αδερφή μου το δεν αρέσει καθόλου, όπως όλα μου τα πράγματα. Πάλι αδερφή! Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το κολάρο, που είναι τύπου Peter Pan collar. Και εσύ που έχεις και κοντό μαλλί σου πάει πάρα πολύ. Μπορεί να φορεθεί και με φλάντε το αντρικό παπούτσι, με μποτίνι, με μπαλαρίνα, με ό,τι σε βολεύει. Εκτός από τα ρούχα, μου αρέσουν και πάρα πολύ τα παπούτσια. Φυσικά, εξυπόλυτη θα βγω. Τέλος πάντων, εδώ θα σας δείξω κάποια από αυτά. Θα ξεκινήσω από αυτά εδώ. Τα έχω φτιάξει, σχεδιάσει μόνη μου αν θέλετε και τα έφτιαξα για το γάμο μου. Η αλήθεια είναι ότι με το που τα είδα ήμουν σίγουρη ότι ήταν του γάμου σου. Σε πρόλαβα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μπαρετούλες, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φτιουγκάκια και μ' αρέσει και πολύ το ροζ. Επομένως έπρεπε κάπως να το φτιάξω και έτσι τα φτιάξαμε πάνω στα πόδια μου, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα φόρεσα. Ναι. Τα χάρηκα και μια και το χρώμα τους και το σχέδιό τους βολεύει, τώρα που έχει μπει πλέον η άνοιξη μπορώ να τα φορέσω άνετα. Πάρα πολύ ωραία τα νηφικά σου παπούτσια και πόσο μάλλον που τα σχεδίασες και τα έφτιαξες μόνη σου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δεν με τρελαίνει το σχέδιο, αλλά εφόσον είναι ακριβώς για το πόδι σου, μου αρέσουν άπειρα. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ μπαρέτα, μ' αρέσουν τα κλασικά παπούτσια, αλλά εδώ έχουμε και γόβα και μπαρέτα και φιωγκάκι και όλα μαζί. Ευτυχώς είναι ανοιχτό το χρώμα και έχει αυτό το παστέλ ροζ, το οποίο το ησυχάζει και το μαλακώνει όλο. Πάμε στα επόμενα. Αυτές εδώ οι γοβίτσες έχουν αγοριστεί μαζί με την αδερφή μου, άρα πιστεύω τη συγκρίνει. Αλήθεια, γιατί δεν έφερες και την αδερφή σου μαζί? Έλα μου ντε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί το χρώμα τους είναι ζεστό, ωραίο κόκκινο και έχουν ένα ιδιαίτερο σχεδιάκι πίσω. Παρόλο που δεν είμαι πολύ φαν των λουλουδιών. Αλλεργία. Αυτή η συγκεκριμένη δεν με χάλασε, μου άρεσε. Έχει έτσι άνετο, ψηλό τακούνι. Θεωρώ ότι είναι πολύ φλίαρο. Σαν τη Λένα. Και τακούνι και μπαρετούλα και νομίζω ότι το τακούνι με χαλάει. Αλλά κατά τα άλλα είναι ωραίο παπούτσι, πολύ ωραίο. Έχει την παρετούλα που κρατάει σταθερό το βήμα και δεν έχει μεγάλη φιάπα, επομένως νιώθουμε το πάτωμα στα πόδια μας, δεν το νιώθουμε να φεύγει. Να ένα τέλειο παπούτσι, έτσι θα έπρεπε να είναι και του γάμου σου, στο ροζ που αγαπάς. Τέλειο το χρώμα, τέλεια διάθεση, τέλεια γεωμετρία, ούτε μεταλλικές λεπτομέρειες, ούτε υπερβολές, φανταστικό. Και πάμε τώρα στα sneakers. Δεν είμαι πολύ φαν των sneakers με την έννοια ότι πιστεύω ότι το λύκειο τέλειωσε. Εδώ και χρόνια. Θα πρέπει να έχει και κάτι ακόμα πάνω. Και όταν λέμε κάτι εννοούμε πάντα διαμάντια. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το sneakeράκι. Το φοράω καθημερινά και πρωί. Ναι. Με ένα τζινάκι, με ένα απλό μπλουζάκι από πάνω. Εντάξει, μην το φορτώσουμε και μας γυρίζουν το μοχλό για λατέρνα. Αρχικά αυτό αγοράστηκε για το δεύτερο παπούτσι του γάμου μου. Με αυτό χόρεψα όλη την ώρα. Χόρευα 4 ώρες χωρίς να σταματήσω. Και με τον νηφικό από πάνω. Δεν θα τα έπαιρνα ποτέ για να τα φορέσω στο γάμο μου για να χορέψω. Θα προτιμούσα να είμαι εξυπόλυτη, η αλήθεια είναι. Αναστενάρης. Και επίσης δεν θα τα έπαιρνα και γενικά καθόλου, διότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πετράδια που έχει πάνω καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα για το γάμο. Βέβαια είναι ένα sneaker που δύσκολα το φοράς στην καθημερινότητά σου, αλλά το concept που περιγράφεις είναι πάρα πολύ cool. Να φοράς τον νηφικό και από κάτω ένα sneaker με πετράδια. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω λοιπόν.
Ωραία μου νύφη. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στα αξεσουάρ. Και δεν περνάμε. Εδώ είμαστε στο στοιχείο μου. Έχω τα πάντα και σε ποσότητες. Είμαι συλλέκτης ρολογιών, μπορεί να έχω, δεν ξέρω, καμιά εκατοστή ρολόγια. Μουσείο. Δεν ξέρω πόσα είναι, πάντως ποτέ δεν είναι αρκετά. Λοιπόν, θα σας δείξω όμως το πιο αγαπημένο μου. Τι ιστορία έχει. Το οποίο είχε κάνει δώρο ο μπαμπάς μου στη μαμά μου. Να μην τον στείνει. Στο γάμο τους. Και έτσι και οι δύο μαζί μου το κάνανε δώρο στο δικό μου το γάμο. Είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Αγάπη μόνο. Ωραίο το ρολόι και μου αρέσει που είναι συναισθηματικής αξίας, αλλά για μένα νομίζω ότι είναι λίγο αδιάφορο. Είναι... Τι είναι? Παλιούτσικο, αλλά γοητευτικό σαν αξεσουάρ. Παλιούτσικο, αλλά πολύ ωραιούτσικο. Υπέροχο βραχιόλι, υπέροχο μέταλλο, μπράβο. Παρακάτω. Θα σας δείξω τώρα κάποια από τα σκουλαρίκια μου. Τι θα δούμε? Αυτά εδώ μου τα πήρε ο άντρας μου από τα ταξίδι του μέλητος που είχαμε πάει στη Σιγκαπούρη. Τα πήρες από τη Σιγκαπούρη, σου θυμίζουμε τη Σιγκαπούρη, δεν το συζητώ, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ και οι πετρούλες τους και το πράσινο χρώμα που έχουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του, γιατί δεν είναι ούτε πολύ καλοκαιρινό, ούτε πάρα πολύ ανοιξιάτικο, παρόλα αυτά είναι ανοιχτό χρώμα, επομένως φοριέται πιστεύω σε όλες τις εποχές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι πετρούλες που κάνει εδώ, που έχει, που είναι ίδιο χρώμα με το δάκρυ του και κάνει και λίγο ροζ. Άκου τώρα! Γιατί το ροζ είναι πάντα μέσα στην καρτανόπα μας. Τι να πω για τη μακριά πέτρα από κάτω, σε αυτό το υπέροχο φυσική χρώμα που είναι ματ, το χρυσό, τα πετράδια πάνω, είναι τέλεια τα σκουλαρίκια αυτά. Τώρα θα σου δείξω αυτό εδώ το κόλλιε. Είναι ανάγκη! Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πολλές σειρούλες. Όπως στρατός. Και έτσι φαίνεται σαν να φοράς πολλά, ενώ στην ουσία φοράς μονάχα ένα. Έχει διαφορετικά αρκετά πολλά χρώματα πάνω του, χωρίς όμως να είναι έντονα. Με αποτέλεσμα μπορείς να το φορέσεις από το πρωί. Εντάξει, το πρωί τώρα θα είσαι λίγο too much. Αλλά το βράδυ μπορείς να το φορέσεις με ένα μαύρο μπλουζάκι και να πέφτει σε στρωματάκια πολλά. Δείχνει πάρα πολύ ωραία με ό,τι χρώμα και αν βάλεις πάνω σου. Και μου αρέσει πάρα πολύ ότι το βασικό του χρώμα είναι το χρυσό, χωρίς όμως να κάνει πάρα πολύ μπαμ. Δεν μου αρέσουν τόσο οι πετρούλες. Θα προτιμούσα να είναι σκέτες οι αλυσιδούλες και να έχουν πολύ μικρές λεπτομέρειες. Λεπτομεριούλες. Ωραίο είναι, λεπτούλι είναι. Μ' αρέσει που καταλήγει και σε ένα απλό κυκλάκι χωρίς υπερβολές. Προσπάθησα να το φοράς με επιλογές που αναδεικνύουν αυτό το κολλιέ και δεν θάβεται μέσα στα ρούχα. Από ό,τι βλέπω, ήρθε η ώρα για τσάντες, Λένα. Και πάμε τώρα στις τσαντούλες μας. Κάποιες από τις τσαντούλες μας. Ναι. Θα σας τις δείξω εδώ, τις έχω φέρει. Αυτή είναι μια βραδινή τσαντούλα. Έχει την Άρτα και τα Γιάννενα πάνω της. Πού είναι τα παγούρια? Αλλά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, διότι παρόλο που είναι πάρα πολύ φορτωμένη, λόγω του ότι δεν έχει πάρα πολλά χρώματα, είναι μια πάρα πολύ όμορφη τσαντούλα για μια καλή περίπτωση. Δηλαδή? Για ένα γάμο, για μια έξοδο νυχτερινή. Όχι ότι βγαίνουν και συχνά δηλαδή. Σπόντα! Αλλά όποτε πάμε κάπου είναι πάρα πολύ ωραία να την κρατάμε. Με ό,τι χρώμα και αν βάλουμε, ας πούμε, πάνω μας, ταιριάζει, γιατί είναι, ουσιαστικά δίνει μια αίσθηση ασημή. Ωραία είναι αυτή η τσάντα, παρότι έχει όντως πάρα πολλά μπιχλιμπίδια και γυαλίζει πολύ. Αλλά το χρώμα βοηθάει και εγώ θα τη φόραγα. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση, πολύ ωραίο βραδινό τσαντάκι και θα την κράταγα χωρίς το λουράκι, σαν φάκελο απλό. Τώρα θα σας δείξω μια απογευματινή τσαντούλα. Απόγευμα βγαίνεις μάλλον. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα της, είναι λίγο ιδιαίτερο, είναι κάτι σαν βαθύ πράσινο. Όχι, όχι, μην μου δείχνεις εμένα τέτοια minimal πράγματα. Θα τα πάρεις. Εσύ θέλω να μου δείχνεις υπερπαραγωγές. Αυτή είναι πολύ βαρετή τσαντούλα. Είναι από μαλακό δέρμα και μ' αρέσουν τα μαλακά δέρματα. Κι εγώ έχω. Μπορείς να τη φορέσεις έτσι χιαστή, αγκαλιάζει το σώμα σου, δεν σε περιορίζει πουθενά. Εντάξει, το χρώμα βέβαια δεν πάει ίσως με μαύρα ρούχα, αλλά είναι άνοιξη όπως είπαμε. Ποιος βάζει μαύρα ρούχα την άνοιξη? Μαύρο φοράμε την άνοιξη. Ανάλογα το σωματότυπο της κάθε κυρίας και με τι θα το συνδυάσει. Μ' αρέσει που είναι γεωμετρική, απλή, χωρίς πολλά-πολλά. Έχει το μακρύ λουρί για να μπαίνει και χιαστή και στο πλάι. Είναι μια χαρά. Πάμε τώρα στην τελευταία τσαντούλα. Οπα. Το μότο μας, ότι λάμπη είναι χρυσός. Το αντίθετο. Εδώ πέρα έχουμε μία καθημερινή τσαντούλα. Ναι, είναι καθημερινή τσαντούλα. Πάλι στρας βλέπω, πολλά πάλι και διαμαντάκια και από εδώ και από εκεί. Έχει κόλλημα. Είναι από αυτές τις επιλογές που δεν θα τις έκανα και δεν μου αρέσει καθόλου. Τη φοράω συνήθως από το πρωί ως το απογευματάκι, μεγάλη τσάντα. Το κάνεις και τσαντάκι του Sport Billy, βάζεις μέσα μέχρι και το κολατσιό σου και είσαι μια χαρά για να περάσεις τη μέρα σου στη λάτη. Παιδί μου, αυτή η τσάντα έχει διπολική διαταραχή. Πολλά ξέρεις. Είναι και πρωινή και βραδινή μαζί σε ένα. Δεν μ' αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία να κρατείται από το πρωί μέχρι το απόγευμα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη για να κρατηθεί βράδυ. Είναι μια χαρά και έχει και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πρέπει κάθε μέρα να περιποιούμαστε τον εαυτό μας για να βγαίνουμε φρέσκες, ωραίες και γενικότερα θα πρέπει. Τι? Αυτό εδώ να το κάνουμε Μόνικα Μπελούτσι. Μα θα πνιγώ. Ωραία η Μόνικα Μπελούτσι, συμφωνώ.
Ξεκινάμε με την κρεμούλα μας. Πάμε, Μόνικα. Την οποία πρέπει να τη βάλουμε πρώτα για να ενυδατώσουμε το δέρμα και για να είμαστε πάντα ενυδατωμένες και πάντα δροσερές. Τι άλλο κάνεις? Έπειτα θα βάλω το κονσίλερ μου γύρω από τα μάτια, το οποίο είναι έτσι όμορφο, κρεμώδες και δίνει μια πολύ ωραία έκφραση και πολύ ωραία δροσεράδα στα μάτια. Τη δροσεράδα του να έχεις! Στη συνέχεια θα απλώσουμε το make-up σε όλο το πρόσωπο. Κράτα κόντρα. Α, έχω ένα ίδιο βουρτσάκι για ξύρισμα. Έτσι το απλώνεις. Θα συνεχίσουμε με την πούδρα. Ναι. Τι είναι αυτό εκεί? Μετά θα βάλω ρούζ που θα το απλώσω στα μήλα και στους κροτάφους. Στους κροτάφους? Άκου τώρα. Και λίγο από τη λάμψη, χωρίς όμως να φαίνομαι σαν ανιδρωμένη. Ήου. Στη συνέχεια θα βάλω μολυβάκι κάτω από τα μάτια. Θα ήθελα να παραλείψεις το μαύρο μολύβι που κάνεις στο περίγραμμα και ίσως άμα θες να κάνεις κάποια γωνία να πάρεις ένα eyeliner. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τις σκιές μας, όπου λόγω του ότι είναι πρωί μπορούμε να κάνουμε σκίαση, αλλά χωρίς να είναι κάτι έντονο. Τι μαθαίνω. Μετά τις σκιές θα βάλουμε και τη μάσκαρα για να τονίσουμε τα μάτια μας και να ανοίξει το βλέμμα. Βλέμμα άνοιξε! Ώστε να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Και τώρα, ώρα για χυλάκια. Επιτέλους. Βάζουμε λοιπόν το περίγραμμα στα χείλη, το οποίο το γεμίζουμε και μέσα, τουλάχιστον εγώ, γιατί επειδή έχω λεπτά χυλάκια, συνήθως το τρώω και φαίνεται μετά μόνο το περίγραμμα και είναι άσχημο, γι' αυτό το βάζω σε όλα τα χείλη. Oh. Και στη συνέχεια από πάνω περνάω το κραγιονάκι για να δώσω το τελικό μου αποτέλεσμα. Πολύ ωραία τα μήλα σου, πολύ ωραία τα ματάκια, τέλειο το κραγιόν, βελούδινη επιδερμίδα, έχεις και ωραίες φυσικές γυαλάδες, πάρα πολύ ωραία. Τα μαλλιά μου και μια τα κρατάω πάντα σε κοντό κούρεμα, γιατί ούτως ή άλλως είμαι άχρηστη και δεν μπορώ να φτιάξω τα μαλλιά μου. Όχι και άχρηστη. Επομένως, τα κάνει ο καμωτής για μένα. Σηκώνομαι έτσι κάθε πρωί και κάνω αυτό που είναι κίνηση ματ, μην τη βλέπετε έτσι. Κάνω και αυτό, που και που. Και αφού τελειώσω και έχω κάνει τις κινήσεις ματ μου, θα προσθέσω ένα κέριο αξεσουάρ. Τι εννοείς κέριο? Το οποίο το έχω σε πάρα πολλές μορφές και πάρα πολλά διαφορετικά χρώματα. Το βάζω και είμαι έτοιμη. Oh. Το μαλλί σου είναι πολύ ωραίο, έχει στυλ. Τώρα αυτό το κοκαλάκι με χαλάει λιγάκι. Θα μπορούσα να μην το έχεις βάλει. Αυτή η στέκα είναι τεράστια και πάρα πολύ έντονα διακοσμημένη. Αν θες να τη βάλεις, που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να τη βάλεις το βράδυ, για να βγεις και να σετάρεις ένα look και να το κάνεις λίγο πιο γκλάμορους, όλα τα μαλλιά πίσω, όχι φρατζούλες πίσω και η στέκα ακόμα πιο πίσω. Για να δούμε τώρα τι λένε με τα σύνολά της και τη στέκα. Αυτό είναι το πρωινό μου σύνολο. Το φοράω συνήθως έτσι το πρωί που έχω πολλές δουλειές να κάνω και χρειάζεται τρέξιμο και να μπορώ να εναλλάσσουμε και να, αν θέλω να βγάζω τη ζακέτα, αν θέλω να φοράω ζακέτα, αν θέλω να τρέχω, να τα έχω όλα τακτοποιημένα. Ωραίο το πρωινό σύνολο, απλό, καθημερινό, μια χαρά. Όπως βλέπετε, το ροζ είναι ένα από τα αγαπημένα μου χρώματα. Βέβαια το απαλό ροζ, όχι το έντονο και το κραυγαλαίο. Αλίμονο. Και επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η λάμψη, έχω βάλει από την κορφή μου στα νύχια, αλλά όχι στο ενδιάμεσο για να μας κράξει. Τα σνίκερ του γάμου! Μου αρέσει η ζακέτα πάρα πολύ, μου αρέσει η τσάντα. Κάποια αξεσουάρ που έχει χρησιμοποιήσει, τη στέκα θα ήθελα να την πετάξει. Κρίμα είναι. Όπως επίσης και αυτά τα παπουτσάκια με τα τόσο πολλά διαμαντάκια πάνω, σε παρακαλώ, βγάλτα. Τι νάζει, τι σκέρτσο, τι πόζα. Πο, φωτιά και λαύρα. Τώρα, το λευκό φανελάκι μου αρέσει σαν επιλογή. Όμως, θα το ήθελα λίγο πιο φαρδί, γιατί αυτό κάνει κορμάκι, όχι φανελάκι. Μ' αρέσει το ψηλό μέσα θαλασσί τζινς, πάει πάρα πολύ. Τα σκισίματα θέλουν λίγο προσοχή. Τώρα, όσον αφορά την ρόζα και τα που φοράς από πάνω, τη βρίσκω πάρα πολύ μακριά. Πάμε στο επόμενο σύνολο. Αυτό εδώ είναι το απογευματινό μου σύνολο. Φυσικά ποτέ δεν λείπει το ροζ, αλλά το έχουμε κάνει έτσι λίγο ροκ με το δερμάτινο, με δερμάτινο παπουτσάκι, έτσι για να έχουμε λίγο πιο μεγάλη, ας πούμε, ένταση, λόγω του ότι είναι απόγευμα, λόγω του ότι θα πάμε κανένα σινεμά, θα πάμε έτσι βόλτα με τους φίλους. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο περιποιημένοι και λίγο πιο, ας πούμε, σοβαροί. Το σκύλο τίποτα? Αχ, το σκυλί σου κάθεται εκεί και σε κοιτάει, το αγαπώ. Κι εγώ το ίδιο κάνω. Έτσι το ανοιξιάτικο ροζ το ρίχνουμε λιγάκι με το μαύρο. Το φορεματάκι είναι καλό, το τζάκετ καλό, το μποτάκι. Εντάξει. Αλλά αυτή τη στέκα βγάκι με χαλάει πάρα πολύ. Dusty pink και μαύρο τα συνδυάζει πάρα πολύ μεταξύ του και σ' αρέσουν. Ωραίο το perfecto, ωραίο το φόρεμα, αν και το βρίσκω λίγο κοντό.
Το ήθελα λίγο πιο μακρύ για σένα και θα σου πήγαινε πιο πολύ να ήταν στη μέση της γάμπας, δηλαδή μηντή. Νύχτωσε από ό,τι βλέπω. Αυτό που μου αρέσει σε αυτό το σύνολο είναι ότι είναι πάρα πολύ άνετο, ταυτόχρονα όμως είναι και λίγο σεξι και λίγο έτσι πιο κυριλέ. Έχουμε γιώσει λίγο τα χρώματα, εξαφανίστηκε το αγαπημένο μου ροζ, αν και κατάφερα να το χώσω λιγάκι. Παρ' όλα αυτά μπορείς να χορέψεις από τσιφτετέλι μέχρι και ζεμπέκικο, γιατί όχι. Της Ευδοκίας. Δεν φοράμε φούστα, είναι πατελόνι. Μπορεί κοντό, αλλά πατελόνι. Ωραίο το σύνολό σου. Θα ήθελα να αλλάξεις λίγο το μπλουζάκι, είτε να βάλεις ένα με λίγο μεγαλύτερο βε, είτε να βάλεις κάτι άλλο το οποίο να είναι λίγο διαφορετικό στο χρώμα και να μην είναι όλο ένα μαύρο πράγμα. Τα παπούτσια. Πάρα πολύ ωραίο το σορτσάκι, πάρα πολύ ωραία τα παπούτσια. Α. Το τσαντάκι το βρίσκω λίγο συντηρητικό και πάρα πολύ απλό για βράδυ. Θα προτιμούσα κάτι λίγο πιο λαμπερό. Και αν η βερμούδα ήταν μαύρη δερμάτινη, θα ήταν πολύ πιο βραδινή. Επίσης το σακάκι πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μακρύ για να φορεθεί σωστά με τη βερμούδα. Τα παπούτσια δεν με ενθουσιάζουν. Ώρα να πάμε στο πλατό να χορτάσουμε κουτσομπολιό. Εμένα, κορίτσια, μου άρεσε πάρα πολύ από την ντουλάπα της αυτό το πράσινο πουκάμισο. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράσινο πουκάμισο και το χρώμα και το σχέδιο. Εσάς? Συμφωνώ, συμφωνώ και εμένα. Το φόρεμα με τον ένα ώμο, πώς σας φάνηκε? Εντάξει, εμένα δεν μου πολύ άρεσε αυτή η δαντέλα, η αλήθεια είναι. Λίγο αδιάφορο. Mm. Αλλά νομίζω ότι θα τη πηγαίνει, γιατί τα φοράει πάρα πολύ αυτά τα ροζ, από ό,τι είδα. Και εμένα η δαντέλα δεν μου άρεσε καθόλου και ειδικά αυτή που ήταν στη μέση. Δεν το ήθελα να μην υπήρχε. Ναι. Ετοιμαστείτε τώρα, διότι φεύγουμε με το μαγικό βανάκι του Shopping Star και τη Λένα για μια περιοχή έκπληξη. Καλέ γυμνό πόδι, θα κρυώσεις. Μπορώ να δω το φακελάκι μου? Έλα, γιατρέ, παρασύρθηκα. Ριλίσια χαλάνδρι. Δίπλα μου λοιπόν. Oh. Αν και δεν έχω πάει ποτέ εκεί πέρα, ούτε για ψώνια, ούτε έχω επισκεφτεί πολλές φορές αυτές τις περιοχές, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Λέγε, Γαλατσιώτισσα, το θέμα πώς σου φαίνεται? Το θέμα μπορώ να πω ότι θα με δυσκολέψει αρκετά, γιατί στην καθημερινότητά μου δεν πολύ φοράω floral και πάρα πολλά έντονα prints. Όμως θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για να μην απογοητεύσω ούτε τη Βίκη ούτε τα κορίτσια. Εμένα τίποτα, ε. Με το χρόνο πώς θα πας? Με το χρόνο τα έχω κάνει λίγο πάνω μου. Oh. Ελπίζω να προλάβω και να χαλάσω όλα μου τα λεφτά. Πάμε γρήγορα, οδηγέ, γιατί αυτή μας έκανε μουσκεμά. Πιες μια γουλιά παρόλα αυτά και πάμε για ψώνια. Πάμε να τρέξουμε, μήπως και προλάβουμε τα πάντα σήμερα. Η 34χρονη ιδιωτική υπάλληλος από το Γαλάτσι ξεκινά το σαφάρι του shopping σε βρυλίσια και χαλάνδρι, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, ενώ στη συνέχεια θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Θέμα της εβδομάδας, το κορίτσι του Μάη. Όπα, επιθετική μπήκες. Καλημέρα σας. Ψάχνουμε ψηλόμεση πατελώνα, αν γίνεται σε έντονο χρώμα, πουκαμισάκι από πάνω, ψάχνουμε ανοιξιάτικο για να γίνουμε το κορίτσι του Μάη. Αυτό που θα γίνουμε όλοι μαζί το κορίτσι του Μάη. Α, ωραία μαλλί. Πού είναι τα σύνολα που θέλεις? Θα μπορούσαμε να δούμε και μια ψηλόμεση φόρμα, αν υπάρχει. Η φόρμα σε μάρανε. Ή κάτι σε τέτοιο φορεματάκι με τζιν καμπάνα από μέσα. Α. Ή χρωματιστή καμπάνα. Θέλεις να ρίξεις μία ματιά και εκεί απέναντι? Βέβαια. Που έχει πολλά. Ναι, με χρώμα. Όλα μόνη της. Do it yourself. Αυτά λέτε? Α. Συγκλονιστικό. Καλέ, πες κάτι. Το αμύλητο νερό ήπιες? Ναι, υπάρχει άλλο χρώμα? Στο ροζ μόνο. Λάκων η πολύτρια. Κάτι άλλο, θα μας βοηθήσετε? Νομίζω ότι έχω διαλέξει αυτά που θα φορέσω, για πάμε να το δοκιμάσουμε. Δόξα τω Θεώ. Θες να σε βοηθήσω λίγο? Το δοκιμαστήριο. Από εδώ δεξιά. Πού πήγαινε, στην τουαλέτα? Λοιπόν, φορεματάκι με πλισέ φούστα,
Το μήκος νομίζω δεν είναι σωστό για κορίτσι του Μάη και 70's. Το πλάτος. Επίσης δεν νομίζω ότι μου κάθεται πάρα πολύ όμορφα. Παρ' όλα αυτά το χρώμα μου τονίζει τα καταπράσινα μου μάτια. Είναι πολύ βαρετό σαν χρώμα, πολύ παστέλ και δεν μου αρέσει καθόλου το μήκος ούτε το κόψιμό του. Το κρουαζέ που κάνει εδώ είναι λίγο αβυσαλαίο. Σταμάτα. Θα το φορούσα με τον άντρα μου, αλλά δεν νομίζω με τις συμπαίκτριές μου. Μην τους αλλάξουμε και τα γούστα τελευταίες μέρες. Εγώ το γούστο δεν το βλέπω τόσο αβυσαλαίο, γιατί να το βάλεις μόνο με τον άντρα σου, να το φορέσεις και με εμάς. Παρ' όλα αυτά το φόρεμα είναι λίγο διάφορο, θα ήθελα να δοκιμάσεις κάτι καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο ρούχο, μ' αρέσει που είναι πλισέ, μ' αρέσει που είναι κρουαζέ στο στήθος. Μ' αρέσει που στενεύει στη μέση, μ' αρέσει και το μήκος. Μου λείπει μια μαύρη ζώνη και είμαστε τέλεια. Το κορίτσι του Νταλή. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι full μέσα στα χρώματα, μέσα στα λαχούρια, μέσα στη χαρά, μέσα στο πανηγύρι. Σιγά, σιγά. Που σημαίνει ότι αποκλείεται να βγω εκτός θέματος. Πάρα πολύ ωραίο σεμιζιέ, τέλειο το λαχούρι, μ' αρέσει που είναι μπλε και λευκό. Δεν μ' αρέσει μέσα να βάλεις παντελόνα. Φόρα το σαν φόρεμα, για ποιο λόγο να βάλεις από μέσα παντελόνα. Συνήθως δεν συνδυάζω παντελόνα με φόρεμα από πάνω. Όμως τώρα δεν είμαστε ούτε στο συνήθως, αλλά ούτε στο 2019. Είμαστε στο 1970, γουστάρουμε, βάζουμε χρώματα, βάζουμε σχέδια και χορεύουμε. Βοήθεια. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι άλλο από σένα, αλήθεια. Για καλό το είπες. Το σεμιζιέ δεν είναι άσχημο, αλλά η παντελόνα πιστεύω ότι σε παχαίνει. Βγάλτη, δεν σου ταιριάζει. Είναι άσχημη. Στρατιωτικός, τα λέει τσεκουράτα. Α, τι με λες. Ωραίο, πολύ ωραίο και αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σαλονικιά. Θα μπορούσα να ανοίξω και κουμπάκι. Λυπήσου μας. Αλλά μ' αρέσει και έτσι και μ' αρέσει και πιο κουμπωμένο. Είναι πάρα πολύ κολακευτικό μήκος για σένα. Με μια πολύ ωραία σφιχτή ζώνη καφέ. Και ένα ωραίο έτσι παπούτσι. Μπορεί να είναι και flat. Μπορεί να είναι και έτσι ένα πιο ξύλινο τακούνι. Θα είναι φανταστικό. Το ύφασμα του είναι φανταστικό. Μα πιάσε. Α, ωραίο. Λατρεύεις κι εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει η παντελόνα που είναι άνετη, που κόβει ακριβώς κάτω από τον αφαλό. Αν και είναι πάρα πολύ ωραίο σύνολο και σου ταιριάζει πραγματικά πάρα πολύ, θεωρώ ότι θα ήθελα λίγο περισσότερο χρώμα ίσως στην παντελόνα. Πάμε, Λένα, με το ίδιο κέφι σε θέλω και στο επόμενο. Έχεις ακόμη 2 ώρες για να γίνεις το κορίτσι του Μάη. Φτάσαμε. Καλημέρα σας. Η Φράντζα. Λοιπόν, έχουμε θεματάκι, το κορίτσι του Μάη. Θέλω κάτι ζωντανό, κάτι με χρώματα. Σκέφτομαι για ψηλόμεση παντελόνα. Και κάτι πολύ χρωματιστό, πολύ λουλουδερό από πάνω. Μετά τη δροσάδα μάθαμε και το λουλουδερό. Τι είναι αυτά γαλατσιώτικα? Μ' αρέσει αυτή εδώ, αν υπάρχει στο νούμερό μου. Ωραία. Δείξε κι άλλα. Αυτό. Ανακατεύει την τράπουλα. Αυτό. Ωραία. Άλλο. Αυτό σε ψήνει. Σε μπέζει σε αυτό το χρώμα που είναι πολύ τάση φέτος. Υψηλή τάση. Θα πάρω την τάση. Την τάση λοιπόν. Άλλο. Είναι αυτό. Θα πάει πολύ με το χρώμα. Ωραία. Θα πάω αυτό που πάρει πολύ με το χρώμα. Και νομίζω ότι είναι έτοιμη. Ωραία. Και σου φέρνω νομεράκι στο παντελόνι που μου ζήτησες. Αυτό δεν θα το χρειαστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει και στο δίπλα χώρο, αν θέλεις να έχεις κάποια πραγματάκια ακόμα. Α, τέλεια. Σε έμπριμε. Πολύ ωραία. Α, αυτό είναι εκπληκτικό και αυτό το θέλω. Ωραία. Να σου πω την αλήθεια μου. Και θα αφήσω το πρώτο. Αυτό εδώ. Θα ανοιχτώσουμε. Ναι. Ωραία. Αν μπορέσω να το αφήσω. Εγώ. Θες να μου δώσεις και τα άλλα, να μπορείς να δεις και τα υπόλοιπα. Ναι. Αν μπορείς να μου τα βρεις σε νούμερο, ευχαριστώ. Κι άλλα. Αναποφάσιστη. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε μέσα. Για να δούμε. Ω, πώς σου φαίνεται. Το κρουαζέ μου αρέσει, δεν είναι αβυσαλαίο. Κρίμα. Νομίζω ότι κάθεται πολύ όμορφα. Και το μανίκι μου κάνει 70's.
Μπορούμε να χορεύουμε, μας δίνει κίνηση, είναι ένα πάρα πολύ γλυκό και ωραίο φορεματάκι. Είναι χαρούμενο, ανοιξιάτικο, σου ταιριάζει. Όταν ήμουν μικρότερη, τα φορούσα τα μίνι. Τώρα έχω καιρό να φορέσω, έτσι βλέπω τα πόδια μου και μου πιάνει μια απογοήτευση. Γιατί? Πρέπει να πάμε ένα γυμναστήριο, είναι κάτι. Όχι, δεν είναι απογοητεύεσαι, απλά τώρα είμαστε για άλλα πράγματα. Θέλω κάτι πιο αέρινο, πιο μακρύ. Είναι για να πάω με τον άντρα μου μια βολτίτσα. Θα χαρεί κι αυτός ο καημένος, γιατί δεν συνηθίζω να φοράω ανοιχτά και κοντά και όλα μαζί. Και? Κι αυτός θέλει έτσι το ανοιχτό του, το θέλει τη βεράντα του. Τι θέλει, μια χαρά, τέλειο. Υπάρχει άντρας που δεν θέλει ωραία θέα. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε και πατελώνα. Δεν έχω ξαναδεί τον εαυτό μου με κοντή μπλούζα, νομίζω από τότε που... Πήραμε ευρωμπάσκετ. Ήμουνα παιδάκι, γιατί γενικότερα έχω κυλίτσα. Η εγκυμοσύνη μου είναι μόνιμη. Καλή λευτεριά! Από τα 7 μου χρόνια και έπειτα. Δεν θα το ήθελα να φαίνεται δέρμα, θα προτιμούσα να είναι ολόκληρο. Μ' αρέσει όπως κάθεται πίσω η κορδελίτσα. Μου θυμίζει μια ωρίτσα. Νιάου, νιάου, πραγιατούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το butterfly sleeve. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι crop, που δεν σε στενεύει, σου πάει πάρα πολύ το floral και η κίνηση κλειδί είναι αυτό το υπέροχο χρώμα στο παντελόνι, που είναι τύπου σαν φόρμα. Είναι όλο το look τέλειο και πάρα πολύ ανοιξιάτικο. Βρε, τι μου θυμίζει αυτή η μπλούζα, τι μου θυμίζει. Ρε Δήμητρα, το σετ της φούστα σου είναι. Ωραίο το top, μου αρέσει, αλλά δεν νομίζω ότι πάει τώρα αυτό με τη φούστα μου. Προσευλήθεις. Τι είναι αυτό? Για να δούμε εδώ. Ωραίο φορεματάκι, μάξι. Υπάρχει εδώ ένα ενδιαφέρον, ειδικά για τον άντρα μου. Αρκετά μεγάλο θεωρώ. Μερακλής ο άντρας σου. Και μπορούμε να χορέψουμε, μπορούμε να παρτάρουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί είναι και πάρα πολύ αεράτο και μπορούμε να το φορέσουμε και όλο το καλοκαίρι. Αν έχει ενδιαφέρον για τον άντρα σου, τότε πρέπει οπωσδήποτε να το επιλέξεις. Η Βίκη νομίζω μας έδωσε ένα hint για τη δεκαετία του 70's, βέβαια δεν μας είπε να μας καρευτούμε. Μας είπε έτσι να πάρουμε ένα essence. Βέβαια εγώ το παράκαλα με το essence, νομίζω πατσουλί το έκανα. Τέλεια χρώματα, τέλεια μοτίβα, τέλειο το κρουάζε στο στήθος, το μήκος. Είναι το φόρμα που πρέπει να πάρεις για αυτήν την εβδομάδα. Πάμε Λένα! Καλά το πας. Μία ώρα και 42 λεπτά ακόμη για να ολοκληρώσεις τα ψώνια σου. Δεν σε φοβάμαι, σένα είσαι σβέλτη. Τρίτο και τελευταίο κατάστημα με ρούχα. Μετά πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Το ποίημα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θεματάκι το κορίτσι του Μάη. Θέλω κάτι χρωματιστό. Να, σαν και αυτό. Ένα αυτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ. Αν έχετε κάποια πατελώνα, θα ήθελα να δω με αυτό. Στην πλάτη ρίχνεις τα μαλλιά. Δεν είναι μακριά. Φοράς κορδέλα βυσσινιά. Αυτό με κάποια πατελώνα. Κόλλησε βελόνα. Να, ίσως... Αυτό, αν το πάρετε, το πάρετε με κάποιο... με τα κίτρινα μονόχρωμο. Αυτό μπορείτε να βάλετε μετά από πάνω εμπριμέ. Αυτό με αυτό δηλαδή, αν ναι. θέλετε. Αυτά αυτό. Τα δύο. Άκου τις προτάσεις. Και μετά... Να τα κρατήσω, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να δω αυτό εδώ. Υπάρχει σε μπλούζα και σε φόρεμα. Υπάρχει σε φόρεμα αυτό? Ναι. Ωραία, σε φόρεμα. Κατεβαίνουν και οι, και οι όμοι, αν θέλετε. Τέλεια. Σούπερ! Ωραία, είναι. Μπορώ να πάω να δοκιμάσω. Πάμε λοιπόν. Πόσο χρόνο έχω? Μία ώρα και 37 λεπτά. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά ναι. στο λαχούρι, κάνει και μεσούλα εδώ, κάνει όλα όσα θα θέλαμε να δούμε σε ένα θέμα όπως το κορίτσι του Μάη. Σ' αγαπώ, είσαι πάρα πολύ χαρούμενη, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, αλλά πρέπει να βιαστείς γιατί εγώ χθες την πάτησα και δεν είχα χρόνο μετά, τρέξε. Τόσο διάφανο που είναι αυτό το φόρεμα, θα το έβαζα βράδυ. Σε πολύ ιδιωτικές στιγμές για την ακρίβεια. Πολύ ακούω. Τα χρώματά του όμως είναι απογευματινά, όλο του το ύφος είναι απογευματινό. Ίσως να χρειαζόταν κάτι από μέσα. Δεν σου πάει καθόλου ούτε στο πάνω κομμάτι ούτε στο κάτω. Είναι πάρα πολύ φαρδί, δεν κάνει ωραίο φίτ, σε παχαίνει, σε στρογγυλεύει. Άστο. Και αυτό μου φαίνεται σε στρογγυλεύει. Για να το δούμε. Μ' αρέσει αυτό το φορεματάκι, μ' αρέσει όπως κάνει έτσι και αφήνει έξω τους ώμους. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μήκος του, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εύκολο. Είναι μια ιδέα πάνω από το
γόνατο. Θα ήθελα τώρα έτσι ένα βαρύ αξεσουάρ να το συνδυάσω. Ένα ίσως ένα πολύ έντονο σκουλαρίκι, ίσως μια πολύ μπίζιλη τσάντα. Θα ήθελα. Πώς την είπε? Κάτι πολύ έντονο σίγουρα. Πολύ ωραίο χρώμα, πολύ ωραίο είναι πάνω, αλλά νομίζω ότι σε παχαίνει. Είναι λίγο φαρδί. Όχι. Είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό να το βάλεις με το μαγιό, να το βάλεις ένα απόγευμα με ένα σανδάλι, να πας για καφέ. Δεν είναι ωραίο τώρα για το θέμα της εβδομάδας. Κουρτίνα παιδικού δωματίου. Λοιπόν, κορίτσια, βάλτε με στο βάζο. Εδώ δείτε άνθος και κακό. Πάρα πολύ ωραίο πουκαμισάκι. Μ' αρέσουν τα πουκάμισα ούτως ή άλλως. Γιατί παιδί μου το έδεσες το πουκάμισο? Ας το ελεύθερο κάτω ή βάλει το μέσα από το παντελονάκι. Το πουκαμισάκι μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια το παντελόνι δεν μου αρέσει και με βγάζει λίγο και εκτός θέματος. Το παντελόνι το νιώθω πάρα πολύ άνετα. Θα μπορούσα να το φορέσω από το πρωί ως το απόγευμα. Αυτό το γκρίμπερ είναι καταπληκτικό. Δεν ταιριάζει φυσικά με αυτό το πουκάμισο. Κοίταξε, εγώ δεν τρελαίνομαι ούτε για το παντελόνι, ούτε για το πουκάμισο. Το φλωράλ νομίζω ότι έχει τα πλεονεκτήματά του. Δεν το χωνεύω ακόμα, αλλά μέχρι το τέλος της μέρας, που ξέρει κανείς, μπορεί και να το αγαπήσω. Έτσι έλεγε για μένα η πρώην. Πόσος χρόνος μου μένει? 1:23. Τέλεια. Μπράβο, Λένα μου, πας πολύ καλά, συνέχισε έτσι. Τι είσαι, coach? Πάμε, Λένα. Τι τρέχει μέσα στους αγρούς? Τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά με το χρόνο μας. Παιδούλα. Θα χρειαστώ όμως λίγη ακόμα ενέργεια για να μην χάσω το ρυθμό. Θες να δροσιστείς? Ξεδίψασα. Η χαροπή ιδιωτική υπάλληλος από το Γαλάτσι καλπάζει για την πρώτη της αγορά. Τι σας χρωστάω? 200 ευρώ. Done. 200 ευρώ, μάλιστα. Ορίστε η απόδειξή σας και τα πράγματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Πάμε, Λένα, 1:17 ακόμη. Όλο το χαλάνδρε και τα βρυλίσια για σένα ναι μιλάνε. Κοίτα ζωντάνια, κοίτα χάρη. Θα χορέψει κιόλας. Σιγά ζαλίστηκα. Μπράβο, Λένα. Είσαι και η πρώτη. Κρίμα που δεν είμαι εγώ εκεί, να χορέψουμε μαζί. Αυτό να το δω και ας πεθάνω. Πάμε στα παπούτσια καλύτερα. Καλημέρα σας. Θέλω να δω μποτάκι σε ανοιξιάτικο, σε ταμπά χρώμα, ψηλό. Τι νούμεράκι τώρα, 40. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, ταμπά. Από εδώ είναι το νούμερο 40. Ωραία. Όλα τα μποτάκια, έχω αυτό. Ναι. Αυτό και αυτό. Σε κάμερα. Θα ήθελα να δοκιμάσω αυτό εδώ. Ποιο άλλο? Θα μου άρεσε και κάτι σαν αυτό. Τύπου καουμπόικο. Τύπου καουμπόικο. Καλά με την Τζέιν. Και θα ήθελα να δοκιμάσω και αυτήν εδώ. Είχα! Ωραία, μισό λεπτό να σας τα φέρω. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρώμα βλέπω. Αυτά πώς σου ξέφυγαν? Μέχρι να έρθει τα παπούτσια, ας πάρω εγώ την αδερφή μου ωστόσο. Α, καλά. Κλαίω. Μπέμπο, καλημέρα. Έλα, Λενάκη, καλημέρα, τι κάνει? Να εδώ. Καλά, εδώ. Έχω γίνει ο Βέγκος στα καλύτερά του. Αλλά ευτυχώς έχω προλάβει και έχω διαλέξει τα ρούχα μου. Αλήθεια, πήρες τηλέφωνο την αδερφή σου? Θεά. Πάρ' τα όλα. Θα τα πάρω, θα τα πάρω. Κι εγώ θα τα λοιπόν, πάρω. Λοιπόν, άντε, φυλάκια. Θέλω να δοκιμάζεις γρήγορα, γρήγορα να προλάβεις. Τρέχω, τρέχω, τρέχω. Τώρα μου τα φέρανε. Φυλάκια. Καλημέρα. Γεια, γεια. Έλα, φυλάκια, καλημέρα. Άκου τι σου λέει, κάτι ξέρει. Γρήγορα δοκιμάζουμε. Δεν σπαταλάμε πολύ χρόνο στο κάθε μαγαζί. Έχουμε μέθοδο και προλαβαίνουμε. Αχ, λατρεύω την αδερφή μου. Τώρα νιώσα καλύτερα που την άκουσα. Δεν μας είπες καλή, ελεύθερη? Ορίστε. Έτοιμα και τα παπούτσια. Πάμε στα καλύτερα. Έλα να σε δω. Έτοιμο το πρώτο ζευγαράκι. Το χρώμα του είναι πάρα πολύ ωραίο. Το σχήμα. Είναι ανοιξιάτικο. Ταιριάζει με όλα. Ωραίο μποτάκι, δεν λέω, αλλά νομίζω ότι δεν σου ταιριάζει τόσο. Έχει και τις τρυπούλες που μου αρέσουν εμένα, δίνουν αέρα μέσα στο πέλμα για να μην υδρώνουμε. Δεν θέλω να ξέρω. Δερμάτινο. Το τακούνι του είναι χοντρό. Είναι όσο τόσο. Τόσο. Μου αρέσει όσο. Πάρα πολύ. Ωραίο μποτάκι, σουέτ, καφέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει τα κενά στα πλάγια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σύγχρονο τακούνι. Μια χαρά. Πόσο χρόνο έχω? 1:01.
Είμαι πάρα πολύ καλά στο χρόνο μου. Μην το χρουσουζεύει. Να δείτε που στο τέλος θα πάω για μανικιούρ. Θα ήθελες. Να σου πω, μη σε φάει σιγουριά στο τέλος. Λοιπόν, την έβαλα και τη γοβίτσα. Αρκετά ψηλή. Θα έχουμε στάνταρ ατυχηματάκι στην πασαρέλα. Θα γελάσει και το παρδαλό το κατσίκι. Κατσίκι φλωράλ. Δεν συνηθίζω να φοράω τόσο ψηλό τακούνι. Γι' αυτό πιστεύω ότι μία σουπίτσα την έχουμε. Πατσά! Θα σηκωθώ με στήλο όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, όπως η Ναόμι Κάμπελ και όλα τα διάσημα μοντέλα. που έχουν φάει σούπες. Εμείς θέλουμε να περπατήσεις όρθια και καμαρωτή. Είσαι ένα μοντέλο, αυτό να το λέμε. Ισχύει, αλλά το παπούτσι δεν μου αρέσει καθόλου. Το χρώμα του σε σκοτώνει, δεν πάει με την επιδερμίδα σου και το σχέδιο δεν σε κολακεύει καθόλου. Δεν μου αρέσουν. Τα πες όλα. Να το και το άλλο ζευγαράκι. Πρωτοκρίνετε το τελευταίο ζευγαράκι, επιλέξτε έναν φάκελο. Η ώρα του φακέλου. Το περίμενε. Για να δούμε. Αυτό το πρώτο θα πάρω. Τι να έχει μέσα. Μείον 8 λεπτά. Doing. Μείον 8 λεπτά. Ξαναπάρε την αδερφή σου. Πόσο χρόνο έχω. 49 λεπτά. 49 λεπτά. Λυπάμαι. Θα πεθάνω. Όχι. Τρέχω. Κάνε γρήγορα. Αυτό είναι παπούτσι. Έτσι, σπιρούνια. Και καυτές έλες. Το αλογάκι και... Country boots, cowboy boots. Μια χαρά, βεβαίως. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο σκούρο. Φοβάμαι μήπως επειδή είναι πάρα πολύ χαμηλό, δεν κολακεύει πάρα πολύ τη γάμπα εδώ που έχω του Ρονάλντο. Θεά. Ίσως να ήθελα λίγο τακουνάκι, δηλαδή εκεί. Νομίζω ότι σου κόβει το πόδι. Όχι. Δεν κολακεύουν σχεδόν καμία γάμπα, αλλά γενικά δεν είναι και κανένα ιδιαίτερο παπούτσι. Πήγαινε σε κάτι άλλο. Η παίκτρια με τη γάμπα του Ρονάλντο έχει ακόμη 44 λεπτά στη διάθεσή της. Δηλαδή περίπου όσο ένα ημίχρονο ποδοσφαιρικό αγώνα. Πάμε, Κριστιάνο! Έμπαινε με φόρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ψάχνουμε κάτι ανοιξιάτικο σε ποτάκι σε 40 νούμερο. Σε ποτάκι. Ναι, ή ψηλό πέδιλο. Για να δούμε. Θα ήθελα να δω αυτό. Αυτό. Μα επιλέγει κάτι ζευγάρια. Ναι, θα ήθελα να το δω και αυτό σε 40 νούμερο. Υπάρχει άλλο χρώμα. Όχι. Αυτό είναι πολύ χειμωνιάτικο. Θα βάλω όμως αυτό εδώ αν γίνεται, αν υπάρχει σε 40. Έχουμε 40 και στο μαγαζί. Αυτά. Θα θέλω το πρώτο ζευγάρι. Τέλεια. Έλα. Έλα ρε παιδί μου. Τι σεξι κάλτσες είναι αυτές. Για να δούμε. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Το χρώμα του μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τη διάθεση που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τη σούπα την έχω σίγουρη 100%. Μην πω κοτόσουπα. Σουπερί το κάναμε. Μ' αρέσει που δεν σου κόβει το πόδι. Καλύπτει μπροστά το πέλμα τόσο όσο χωρίς να το ενοχλεί. Πολύ φίνο και πάρα πολύ κομψό. Μ' αρέσει για βράδυ. Ενώ έχουν πάρα πολύ ωραίο χρώμα, το αγαπώ το μπλε. Δεν σε κολακεύουν, δεν δείχνουν ωραία τα δάχτυλά σου μπροστά. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Για πες. Τα φορούσανε τότε κάτι τέτοια και θυμάμαι τη μάνα μου να τα λέει κοθόρνους. Πόσο μεγάλη είναι. Γιατί ήταν πάρα πολύ ψηλά και πάρα πολύ χοντροκομμένα. Γιατί η μαμά σου καλό θα ήταν. Δεν μ' αρέσει καθόλου, το θεωρώ πολύ χοντροκομμένο. Τώρα το συγκεκριμένο έχει και κάτι πολύ ωραία σχεδιάκια στην πλατφορμίτσα που κάνει. Wow, πλατφόρμα με μοτίβο και μαύρο μπροστά. Πολύ βαρύ το πόδι, πολύ βαριά η γάμπα, δεν είναι για το δικό σου σωματότυπο. Η αδερφή μου θα έχει αυτοκτονήσει, νομίζω η γλώσσα της γίνεται μπλε και πεθαίνει σταδιακά. Αλλάζει το θέμα. Απαπαπαπαπαπα, όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο παπουτσάκι. Άσε που μπορεί να χάσουμε και την αδερφή σου, δεν είναι να σου συμβαίνει τέτοια τώρα. Πάρε ένα τηλέφωνο να δούμε αν ζει. Μπήκανε. Αυτή είναι μια γοβίτσα με κρόση, σε κόκκινο μπορντό χρώμα. Σαν παπούτσι είναι εξαιρετικό, σε κάποιο πόδι λίγο πιο λεπτό, λίγο πιο μικρό. Εμένα τώρα το μισό πόδι να παίξω. Θεωρώ ότι στο πόδι σου ταιριάζει. Βέβαια δεν μου αρέσουν και εμένα τα δάχτυλα μπροστά. Φαίνεται σαν να ζορίζεις πάρα πολύ. Το κρόσι βέβαια θα μου λείψει, γιατί μου θυμίζει λίγο μαριχουάνα στο. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το παπούτσι. Έχει μια σεξι πολύ διάθεση, αλλά σου κόβει το πόδι και δεν μου αρέσει πολύ για σένα. 22 λεπτά και 54 δεύτερα ακόμη για τη Λένα, που σε λίγο θα αγοράσει το ζευγάρι παπουτσιών που επέλεξε.
Τι σας οφείλω? Είναι 29 ευρώ και 99 λεπτά, παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Οικονομική Σελένα. 19 λεπτά και 40 δεύτερα για τη Λένα που ονειρεύεται να γίνει το κορίτσι του Μάη. Και με το χρόνο που έχει μπορεί να τα προλάβει όλα. Ακόμη και τα αξεσουάρ. Γεια σας. Πόσο χρόνο έχω? 17 λεπτά. Ωραία. Αράζουμε. Αράζουμε. Ωραία. Τσατούλες. Μπουφανάκι. Είσαι τέλεια. Μακάρι κι εγώ αύριο να έχω τον ίδιο χρόνο. Θα σε δούμε και σένα. Για πες. Θέλω να δω. Τσατούλα, σκουλαρίκι μεγαλοπό, αλλά σε μονόχρωμα. Τι. Δηλαδή θα ήθελα χρυσά κατά προτίμηση. Μεγαλοπά. Και να δούμε και κολλιό, αν υπάρχει κάτι σεμπόλικο, θα διαλέξω ή το ένα ή το άλλο, κάπως έτσι. Γιατί γδίνεσαι, έσκασες. Πού πάει? Μ' αρέσουν αυτά εδώ τα σκουλαρικάκια, μπορώ να τα δω? Ποια λες? Αυτά εδώ. Σαν ψαρακόκαλα είναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σκουλαρίκι σε χρυσό χρώμα. Παρόλο που έχει ένταση στο σχέδιο, δεν έχει ένταση στο χρώμα του. Πέφτει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα μου ταιριάζει και θα είναι μέσα στο θέμα, γιατί μου θυμίζει κάτι σε φίνικα, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μεγάλα, πολύ άκομψα. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν. Ωραία σκουλαρίκια, φύλλα, 70s, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα να δω και αυτά εδώ τα κρυκάκια. Αυτά. Κάτι τέτοιο θα ήθελα, ας πούμε, για το κορίτσι του Μάη. Κάτι μεγάλο, κάτι έντονο, κάτι λαμπερό. Είναι σε στυλ κρίκου, δεν ξέρω κατά πόσο θα μου γυρίζουν βέβαια, με προβληματίζει αυτό. Σίγουρα τα μεγάλα σκουλαρίκια μπορούν να γράψουν πολύ ωραία στο κοντό μαλλί, αλλά δεν ξέρω με τι θα τα σετάρεις, αυτό φοβάμαι. Δεν μου αρέσει αυτό το σκουλαρίκι. Θεωρώ για σένα πολύ μεγάλο. 13 λεπτά και 40 δεύτερα ακόμη. Θα μπορούσα να δω κολλιδάκια. Ναι, σε χρυσά κολλιδάκια, αν θέλει. Έχει και εδώ. Τι είναι εκεί, ο πίνακα του ηλεκτρικού? Α, πάρα πολύ ωραίο. Πολλές αλυσιδίτσες. Μου αρέσουν τα πολλά στρωματάκια στις αλυσιδίτσες. Εμένα γενικώς και στο κρεβάτι. Είναι πολύ ωραίο, πολύ λαμπερό, πολύ κορίτσι του Μάη. Και μια τρίκα. Πολύ φασαρία, πολύς χαμός. Δίκη μου, ελπίζω να μην πάθεις καμιά ανακοπή τώρα. Ωραίο κολλιέ, με πάρα πολλά επίπεδα, σου πάει πολύ. Όμως μην μου βάλεις και κολλιέ και σκουλαρίκια και όλα μαζί, θέλει λίγο προσοχή. Αυτό δεν είναι κολλιέ κορίτσι του Μάη, είναι κολλιέ της Τσιγκάνας. Ρωμά, παρακαλώ. Θα ήθελα να δω και αυτό εδώ, το παίρνω έτσι? Ναι, ναι. Ωραία, και αυτό μου αρέσει πολύ. Και αυτό νομίζω είναι στη δεκαετία που συζητάμε, έχει το φτερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό το χρώμα. Σε αντίθεση με το άλλο, είναι ασημένιο. Πιστεύω θα άρεσε πάρα πολύ και στην αδερφή μου. Πολλά τα πετράδια, δεν ξέρω, είναι, το βρίσκω πολύ βασικά. Πολύ πληροφορία, λυσίδα, πέτρα, πέρλα, φτερό, χάντρες. Άστο καλύτερα στην άκρη και συνέχισε. 9,5 λεπτά ακόμη. Ωραία. Δερμάτινη τσαντούλα. Περιγράφει. Σαν καλαθάκι. Έχει μέσα και πουγκάκι, το οποίο σφίγγει, επομένως κρατάμε τα πράγματά μας ασφαλή, νομίζω. Ανοιξιάτικη, οκ, okay, αλλά δεν... Δεν ξέρω, αυτό το πουγκί μέσα που δένει, μου κάνει λίγο σαν τσάντα πικνίκ. Ό,τι πρέπει για την πρωτομαγιά, να βάλουμε μέσα κοκτέιλ, μαργαριτούλες, ένα τόστ μη μας κόψει λόρδα και γιατί όχι, να μην βάλουμε και κάνα ζαχαρωτό. Γλυκιά. Εμένα γενικά μου αρέσουν αυτές τις τσάντες, απλά η συγκεκριμένη δεν έχει πολύ ωραίο σχέδιο. Λοιπόν, μεγάλη oversize τσαντούλα με εξωτερικό πορτοφολάκι. Ναι. Γιατί βέβαια μέσα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πολύ ωραίο ανοιξιάτικο χρώμα. Νομίζω όμως ότι είναι υπερβολικά τεράστια. Όχι ότι θα με χαλούσε δηλαδή, μ' αρέσει. Τέλεια tote bag, suede με τα κροσάκια της λεμονή. Είναι φανταστική για την άνοιξη, πάρα πολύ ωραία, για το πρωί φυσικά. Μην την πάρεις, πολύ μεγάλη, πολύ κίτρινη, πολύ κρόση, ταλαιπωρία βαβούρα. Τι σας οφείλω? Το σύνολο είναι 51 ευρώ και 90 λεπτά. Τέλεια. Ορίστε τα πραγματάκια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε και η απόδειξή σας. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε, Λένα. Βουρ στο πλατό. Σε περιμένει ο ψηλός. Δώσ' του τα ψώνια. Πιάστηκε τόση ώρα. Άντε πάμε, πεθύμισα το πλατό.
Για πες μου τώρα, πώς πέρασες? Σήμερα πέρασα εξαίσια, ήταν καταπληκτικά. Βέβαια, νομίζω ότι έχασα κανένα δύο κιλάκια από το τρέξιμο. Καλό είναι αυτό. Όμως ήταν φανταστικά, κατάφερα, ψώνισα τα πάντα. Ψώνισα τα κοάλα, νομίζω άφησα κάτι γατάκια πίσω, αλλά μπορώ να επιστρέψω, έχω χρόνο. Κάνω ότι δεν άκουσα τίποτα για τα πάντα και τα κοάλα. Δεν έχω κάποιο άγχος για το μπουντουάρ, γιατί γενικά έχω μάθει να βάφομαι πάρα πολύ γρήγορα, λόγω του ότι κάθε πρωί πρέπει να πάω στο γραφείο, επομένως σηκώνομαι 10 λεπτά νωρίτερα. Τώρα για τα μαλλιά μου συνήθως δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, λίγο θα τα στρώσω, λίγο θα τα φορμάρω και θα είμαι κούκλα, όπως συνήθως δηλαδή. Μπελούτσι, όπως είχες πει. Πάμε πίσω στο πλατό να δούμε τι λένε για σένα τα κορίτσια. Δεν μου άρεσε καθόλου το φόρεμα που ήταν μακρύ, ρηχτό, κάπως που της φαινόταν διάφανο και είχε κάποιες φούντες μπλε. Δεν μου άρεσε καθόλου, μου θύμιζε πολύ κακό κάλυμα καναπέ πραγματικά. Ναι, δεν κολλάκι η αλήθεια είναι αυτό. Συμφωνώ. Ούτε εμένα μου άρεσε. Κιλά, ήταν πολύ χάλια. Ναι, όχι, δεν ήταν καλό. Εμένα πάλι δεν μου άρεσε ένα μπέζ παντελόνι που φόραγε. Το θυμόσαστε, σαν παντελόνα. Η που φόραγε από πάνω το γαλάζιο με τα λαχούρια, ναι, της πήγαινε πάρα πολύ. Και συμφωνώ. Τα χρώματα πάρα πολύ, αλλά και το κόψιμό του. Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ. Το παντελόνι που φόραγε από μέσα. Η παντελόνα. Η Λένα ψώνει σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ και είναι έτοιμη να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Άντε, καλή της αρχή. Για να δούμε. Θα βάλω ένα τσιμπιδάκι στα μαλλιά για να μην με ενοχλούν μπροστά. Ωχ, είδαμε το φως το αληθινό. Θα βάλω λίγη κρεμούλα ενυδατική. Βάλε πράγμα. Δεν βιάζεται, δεν αγχώνεται. Χαλαρή, πάντα λένε χαλαρή. Όταν ξεκινήσει όμως είναι γρήγορη. Στη συνέχεια θα πάρω το primer. The primer. Alright. Όπου θα χρησιμοποιήσω μικρή ποσότητα. Μικρή. Σε όλο το πρόσωπο. Για να σε δω. Κάνει όλα τα βήματα σωστά. Κονσίλερ. Ναι. Α, θα βάλει πρώτα κονσίλερ. Ναι. Κάτω από τα ματάκια. Για να φαινόμαστε φρέσκες και όμορφες. Μπελούτσι. Και θα βάλω και το make-up. Θα το ανακατέψει με το make-up. Ναι. Θα κάνει κοκτέιλ. Για να δέσει λίγο το χρώμα. Πώς το δουλεύεις έτσι? Απλώνω και το κονσίλερ με το ίδιο πινελάκι. Δεν με πειράζει εμένα. Μάστορας. Νομίζω ότι θα δώσουμε καλύτερη βάση στο make-up, μιας και στο μαλλί δεν το φτιάχνει. Δεν έχει την αφιάξη. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Θα αφήσει χρόνο για το μαλλί πολύ. Πούδρα, ναι. Να μην γυαλίζει. Αυτό μέχρι και εγώ το μάθα. Δεν υπάρχει λόγο να βάλει και πολύ, μια χαρά. Απλά μπορεί να φοβάται τις γυαλάδες. Τώρα θα γίνω Πικάσο. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε. Τρίζουν τα κόκαλα. Θα πάρω το χοντρό το πινελάκι. Όπως ο Πικάσο. Και θα βάλω ουδέτερα χρώματα. Και θα βγει μια Γκουέρνικα. Για να κάνω γωνίες, κοψίματα στο πρόσωπό μου. Καλά είπα εγώ. Ίδια, πίνακα σχέτος. Δημιουργεί, μια φορά δημιουργεί. Και δυο. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνει αφηρημένη τέχνη. Κυβιστής ήταν ο Πικάσο. Στη συνέχεια θα βάλουμε και λίγο χρωματάκι στα μήλα. Γιατί είμαστε και άνθρωποι που είμαστε λίγο εκρού και θα χρειαστούμε λίγο χρωματάκι. Νομίζω πρέπει λίγο να το σβήσει το κόκκινο, το έντονο. Όχι, δεν σπάει, εμένα μου αρέσει. Ξεκινώ με μια βάση την οποία τη βάζω κάτω από το φρύδι. Ωραία. Βάζεις το... Στο τόξο. Να τόξο, να δώσει λίγο λάμψη. Και ουράνιο και τόξο. Πόσο χρόνο έχω? 14 λεπτά. 14 λεπτά. Μια χαρά είμαστε. Μπράβο. Συνεχίζω με χρώμα της στη μόκα. Ωραία σκιά αυτή. Ναι. Οπαλή. Όχι έντονη. Όχι. Κινείται και αυτή στα νουντ. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε μια πολύ μικρή γωνίτσα σε σκούρο χρώμα. Χωρίς όμως να το κάνουμε υπερβολικό. Ωραίο είναι πάντως. Πολύ ωραίο που έχει τοποθετήσει ακόμα πιο σκούρο. Ναι, της δίνει βάθος στο μάτι. Θα βάλουμε λευκό μολύβι μέσα στο ματάκι. Μια χαρά το πας. Έχεις και σταθερό χέρι. Και θα συνεχίσουμε με το κλασικό μας το μολυβάκι. Πολύ ξέρουμε και αγαπάμε και γνωρίζουμε. Εγώ πάλι όχι. Έξω όμως πλέον από το μάτι.
Ωραίο που έβαλε λίγο μολυβάκι από κάτω. Δεν το ήθελα, η αλήθεια είναι. Ούτε να βάλει μαύρο. Είναι διακριτικό, δεν έχει βάλει πολύ. Ιδεολογικό χάσμα στο ακροατήριο. Τι πάμε εδώ, τις μενοτάκι. Τις δίχασες. Πόσο χρόνο έχω? 9 λεπτά ακόμη. 9 λεπτά μόνο για ένα κραγιόν, εντάξει, τέλεια. Θα χρωμάει και λίγο το μαλλί της, να μην το παράξει μία. Βάζω πάντα περίγραμμα και γεμίζω όλα τα χείλη με το περίγραμμα αυτό. Όλα! Καθώς επειδή έχω μικρά χυλάκια, συνήθως το τρώω. Δεν τρως τίποτα άλλο. Καλά κάνει και βάζει περίγραμμα. Βοηθάει πάρα πολύ. Μα αφού το τρώει. Αναγκαίο το περίγραμμα. Αναγκαίο κακό. Χειρουργική ακρίβεια. Για κουμπ. Και τώρα από πάνω θα βάλουμε το κραγιονάκι μας. Άντε, με έσκασες. Μαλλιά έχω βγάλει. Ωραία! Έτοιμο και το κραγιονάκι. Ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Πάρ το σπίτι. Δίνει φρεσκάδα και την αίσθηση του θέλω να σε φιλήσω ένα πράγμα. Α, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Τι σου μέλε να πάθεις. Ωραίο χρώμα, ροδί, ανοιξιάτικο. Spring break. Βάζουμε και λίγο γλώσσα από πάνω. Μην το παρακάνουμε. Και να φαίνονται τα μικρά μου χυλάκια λίγο πιο μεγάλα. Κάπως έτσι. Τελειώσαμε! Το σφυρίζουμε για το μακιγιάζ και πάμε στο μαλλί. Α, εύκολο. Το μαλλί μου. Και μια λίρα. Είναι ίσιο. Ξυπνάω όπως ακριβώς με βλέπετε. Με τέτοια όρεξη. Δεν το φτιάχνω σχεδόν ποτέ γιατί δεν έχω ιδέα πώς να το φτιάξω. Παρ' όλα αυτά τώρα θα κάνω κάτι της. Έτσι για την αλητεία. Έτσι για να εντυπωσιάσω το κοινό μου. Το κοινό θα κρίνει μόλις δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα τα τσιμπιδάκια εντάξει, ωραία είναι. Είναι κάτι διαφορετικό. Πώς πάμε? Καλά. Κίνηση μάτι ήταν αυτή πάλι. Ξέρεις και σκάκι. Έχω καταλήξει να είμαι fashion icon. Oh. Δεν θέλω σχόλια. Εντάξει, δεν λέω τίποτα. Ωραία, δεν έχει διαφορά με πριν νομίζω. Καμία. Πολύ ωραία. Τέλεια, μπράβο σου. Νομίζω ότι τώρα είμαι πανέτοιμη. Και fashion icon. Να καταπλήξω το πλήθη. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα ήθελα. Νομίζω είμαι τέλεια. Λένα μου, μια χαρά το μακιγιάζ, τονισμένο το ματάκι όσο πρέπει, ωραίο και το κραγιονάκι. Τα μαλλιά σου γενικά θα σου πρότεινα να σταματήσει να κάνει αυτέ τι αντάβειε τύπου μες και να τα κάνει λίγο πιο φυσικά. Αυτό το γραμμούλα είναι παλιωμοδίτικο. Επίση το τσιμπιδάκι δεν με ξετρελαίνει. Η Λένα βάφτηκε και χτενίστηκε και είναι έτοιμη για πασαρέλα. Λίγο πριν την πορεία του θριάμβου, νιώθω λίγο άγχο, να μην πω ψέματα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω θα το διασκεδάσω αρκετά. Θα χορέψουμε, θα γελάσουμε και ανυπομονώ να δω τα κορίτσια. Και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Σε γάμο ήρθα. Τα κορίτσια κατεβαίνουν με άγριες διαθέσεις προς την πασαρέλα, περιμένοντας τη Λένα την τσαχπίνα. Για να δούμε τι ψώνισε. Θα μας φάει αγωνία. Α, πήρε το σεμπιδιέ. Ετοιμαστείτε για μεγάλη πασαρέλα, ε. Φαίνεται. Δεν ξεχνά τον Άζη με τίποτα. Α, και λουροειδές. Λένα μου τσαχπίνα, βλέπω τελικά ότι διάλεξε το σεμιζιέ που σου πήγαινε πάρα πολύ. Πολύ όμορφος ηλιακάς, πολύ ωραία τα χρώματα. Ήθελα βέβαια να μου πάρεις και μια εξτρά ζώνη απλή καφέ τύπου αντρική. Δεν βρίσκω το λόγο να βάλεις από μέσα παντελόνι. Θα μου άρεσε σκέτο και απλό το σεμιζιέ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κρίκοι σου. Το κόλλι το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Ευτυχώς μου το έχεις βάλει από μέσα και δεν φαίνονται τόσο πολύ τα πάρα πολλά επίπεδα που έχει. Θα προτιμούσα απλά και χαλαρά τα μαλλιά ή όλα πίσω κολλημένα σε ένα wet look. Μ' αρέσει το μακιγιάζ σου. Το τσαντάκι από την αρχή δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Το ποντάκι σου πάει πάρα πολύ. Όμως με το παντελόνι δεν το βλέπουμε. Αν το έχεις φορέσει σκέτο με το φόρεμα θα ήταν πολύ πιο σωστό. Τι έκανε λέει, θέλετε κι άλλη Λένα, ορίστε. Σταμάτα, είμαι και ευάλωτο σήμερα. Μη με κοιτάς έτσι αγριεύομαι. Όπα. Αν και είναι γνωστό ότι είμαι μοντέλο, βέβαια λίγο plus size,
Και απόλαυσα αρκετά την πασαρέλα. Νομίζω θα την αφήσω στους επαγγελματίες, στην κυρία Καγιά που το κάνει πολύ καλύτερα. Η Λένα στην πασαρέλα μου άρεσε πολύ. Ήταν χαρούμενη, τσαχπίνα, το ευχαριστήθηκε. Για να δούμε πόσα πλήρωσε η τσαχπίνα Λένα για τις αγορές της. Για το φόρεμα ξόδεψε 135 ευρώ, για την παντελόνα 65, τα παπούτσια κόστησαν 29,99, η τσάντα 25 ευρώ, το κολλιέ 14,90 και τα σκουλαρίκια άλλα 12 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 281 ευρώ και 89 λεπτά και της έμειναν 68 ευρώ και 11 λεπτά. Λένα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που τα πρόλαβες όλα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πήρες ακριβώς αυτό το σεμιζιέ που ήθελα να πάρεις. Μου αρέσει που δεν έβαλες την μπέζ παντελόνα και έβαλες αυτή. Μου αρέσει πάρα πολύ η τσάντα. Η τσαχπινιά στο μαλλί. Αυτό που δεν μου αρέσει πολύ είναι τα σκουλαρικάκια σου. Θα προτιμούσα τα άλλα που ήταν σαν φυλλαράκια. Και το παπούτσι δεν είναι κακό, δεν τρελαίνομαι, αλλά το τέριαξες πολύ ωραία χρωματικά. Και πάλι πολλά μπράβο, εννοείται, είσαι εντός θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη είχε ένσταση στα σκουλαρίκια και στα παπούτσια. Θεωρώ ότι ο βαθμός της θα είναι γύρω στο 7, αν τολμήσω και λίγο το 8, μπορεί να είναι και 8. Σαν συνδυασμός, η παντελόνα με το σεμιζιέ μου άρεσε χρωματικά, αλλά δεν μου άρεσε ότι ήταν και τα δύο πολύ φαρδιά κομμάτια, οπότε τις έδιναν πολύ όγκο. Λένε, είσαι μια κούκλα, μου αρέσει πάρα πολύ το σεμιζιέ και εμένα. Το τσαντάκι λίγο, το θεωρώ όχι τόσο το γούστο μου. Η τσάντα δεν μου άρεσε από την αρχή που την είδα, γιατί δεν μου άρεσε το πουγγί που είχε μέσα στην τσάντα, που φαινόταν. Τα παπουτσάκια μου αρέσουν πάρα πολύ. Το παντελονάκι καλό, αλλά θα προτιμούσα ένα τζινάκι. Το πρόσωπο μου αρέσει πάρα πολύ και τα σκουλαρίκια είναι πολύ ωραία. Η Εύα έκανε μια κριτική που μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά είναι άνθρωπος που έχει αρκετό γούστο πάνω της. Της άρεσαν σχεδόν όλα πάνω μου. Δεν της πολύ άρεσε η τσάντα, αν δεν κάνω λάθος. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε πάρα πολύ όμορφα λόγια. Δεν με στεναχώρησε καθόλου. Λένα μου, καλώς μας ήρθες. Είσαι μια κούκλα για αρχή, αλλά θα πιάσω σιγά σιγά τα κομμάτια. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ που έκανες κάτι διαφορετικό στα μαλλιά σου. Το ήθελα πάρα πολύ. Τα κοσμήματα τα λάτρεψα. Από την αρχή ήθελα να πάρεις αυτά. Το σεμιζιέ σου πάει απίστευτα και τα χρώματα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μην το φοβάσαι ότι έχει μοτίβο και φλωράλ που σου πάει. Είναι πολύ ωραίο, αλήθεια. Η παντελόνα θα την ήθελα λίγο πιο ψηλόμεση ίσως και να έχει χρώμα από το σεμιζιέ, δηλαδή μου κλωτσάει λίγο το χρώμα. Γενικότερα δεν μου αρέσει να σετάρω τόσο πολύ σε χρώματα τα ρούχα μου, επομένως μου αρέσει που είναι λίγο πιο σκούρη η παντελόνα σε σχέση με το σεμιζιέ. Παρ' όλα αυτά κάθε κριτική δεκτή. Έχω πολλά να μάθω από τα κορίτσια. Τα παπουτσάκια όταν τα είδα στην αρχή δεν μου άρεσαν. Με την παντελόνα είναι πολύ ωραία. Για την τσάντα έχω τη μεγαλύτερη ένσταση και δεν μου άρεσε καθόλου, επειδή έχεις πει ότι θες να κάνεις απογευματινό σύνολο, έτσι. Ναι. Καλά, είσαι μέσα στο θέμα 1000%. Μπράβο, είσαι μια κούκλα, αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το σύνολο της Λένας είχε αρκετά κοινά στοιχεία με τα δικό μου. Βέβαια, ήταν κάτι διαφορετικό γιατί διάλεξε μακρύ σεμιζιέ, ενώ εγώ διάλεξα ένα πιο κοντό φορεματάκι. Δεν έχω πρόβλημα, η κάθε μία έχει το δικό της στυλ. Λοιπόν, Λένα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει καταρχήν αυτό το σεμιζιέ, είναι υπέροχο, σου ταιριάζει απίστευτα. Η παντελόνα και εγώ θα ήθελα να είναι πιο ψηλή, να καλύπτει και την κοιλιά, γιατί σε μία φάση άνοιγε. Μίλες πολλά. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία, δηλαδή χρωματικά τα έχεις ταιριάξει τέλεια. Τώρα το μαγκιάζ πάρα πολύ ωραίο, τα μαλλιά μια χαρά. Εμένα τα κοσμήματα δεν μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό στο λαιμό, θα το ήθελα σκέτο. Ή με τα μικρά σκουλαρικάκια που διάλεξες. Και η τσάντα είναι πολύ ωραία. Εντάξει, δεν με τρελαίνει, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ με το σύνολο. Η κριτική της Δήμητρας, αν και αποδεχτή, θεωρώ ότι λίγο με στεναχώρησε. Καθώς κάποια σημεία τα οποία έδειξε όπως τα αξεσουάρ, νομίζω ότι δεν ισχύουν με την έννοια ότι είμαστε το κορίτσι του Μάη, θέλουμε λίγο υπερβολή, λίγη λάμψη. Όμως παρόλα αυτά ξέρω ότι δεν το είπε με κάποια κακία ή οτιδήποτε, επομένως. Καλή καρδιά. Ήμουν ειλικρινής, της έκανα πολύ θετικά σχόλια εξάλλου, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, ούτε να παρεξηγηθεί. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Μέρη, στην οποία άρεσαν πολύ το σεμιζιέ και η τσάντα, αλλά όχι τα σκουλαρίκια και τα παπούτσια. Στη Λένα έβαλα 6, γιατί πέρα από το σεμιζιέ που μου άρεσε πάρα πολύ, τα υπόλοιπα δεν με ενθουσίασαν τόσο.
Επόμενη Εύα που είχε να πει τα καλύτερα για το σεμίζιε, αλλά διαφώνησε με την επιλογή της τσάντας και του παντελονιού. Στη Λένα έβαλα 8 γιατί με χάλασε λίγο η τσάντα και τα πολλά αξεσουάρ που φόραγε. Τρίτη θα κρίνει τη Λένα η Μαρία που ενθουσιάστηκε με τα κοσμήματα και το σεμίτζιε, αλλά δεν τρελάθηκε με την παντελόνα. Τι να κάνουμε. Στη Λένα έβαλα 8 διότι το σύνολό της με ξετρέλανε, ήταν μέσα στο θέμα. Εκτός βέβαια από την τσάντα, η οποία τη βρήκα πάρα πολύ πρωινή. Και τελευταία η Δήμητρα, στην οποία άρεσε πολύ το σεμιζιέ, αλλά όχι παντελόνα και τα κοσμήματα. Τη Λένα έβαλε 7 γιατί δεν μου άρεσε η παντελόνα της. Τα σκουλερίκα θα ήθελα να μην τα είχε βάλει και η τσάντα την δεν με ενθουσίασε. Για να σε δω πώς θα την κοιτάξεις. Γλυκούλα. Ασεγεβού. 7,25 στα 10 για τη Λένα που κάνει πλέον όνειρα πρωτιάς, περιμένοντας με αισιοδοξία τη βαθμολογία της Βίκης Καγιά την Παρασκευή. Προς το παρόν, χρήσιμες συμβουλές μακιγιάζ από τη Φιλιό. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, θα δούμε ένα μακιγιάζ για ηλιοκαμένη λαμπερή όψη. Ξεκινάμε λοιπόν με τον bronzer. Τοποθετούμε με ένα πινέλο στα ζυγωματικά. Έχω επιλέξει ένα bronzer που έχει μια ελαφριά γυαλάδα μέσα, για να φαίνεται πιο λαμπερό και φυσικό το αποτέλεσμα. Σβήνουμε προς τα μαλλιά. Ακολουθούμε το περίγραμμα των μαλλιών. Ελαφρώς στη μύτη. Φυσικά δεν ξεχνάμε να σβήνουμε προς το λαιμό και τον ντεκολτέ για να μην υπάρχει διαφορά στην απόχρωση. Θα συνεχίσουμε τώρα κάνοντας contouring στα μάτια. Πάλι με τον bronzer και ένα πινέλο ματιών θα έρθουμε να δημιουργήσουμε μία κόνχη στο μάτι. Θέλουμε να δώσουμε βάθος ακριβώς αυτό εδώ το σημείο. Και φυσικά σβήνουμε προς τα έξω και εδώ στην εξωτερική γωνία του ματιού. Αφού δώσαμε λοιπόν το απαραίτητο βάθος, πάμε να φωτίσουμε το κινητό βλέφαρο με μία πιο ανοιχτή σκιά. Έχω διαλέξει αυτή την ανοιχτή μάτ απόχρωση, μπορούμε όμως πάντα να χρησιμοποιούμε και πιο σατινέ υφές. Αυτό θα κάνει το μάτι να φαίνεται ακόμα πιο έξω. Θα δώσει δηλαδή όγκο. Και τοποθετούμε στο κινητό βλέφαρο. Με αυτόν τον τρόπο φωτίζουμε και φυσικά κάνουμε τα μάτια μας να φαίνονται πιο μεγάλα. Τώρα συνεχίζουμε με το κάτω βλέφαρο και θα βάψουμε τα 3 τέταρτα της εξωτερικής γωνίας. Επιλέγω μία πιο σκούρα σκιά και τοποθετώ εδώ και προς τα έξω. Για μεγαλύτερη ένταση στο ίδιο σημείο θα τονίσω με ένα μολύβι ματιών. Έχω επιλέξει μία μόβ απόχρωση. Τώρα που καλοκαιριάζει, καλό θα ήταν να αποφεύγετε πολύ σκληρά χρώματα. Το ίδιο μολύβι το χρησιμοποιώ για να υπογραμμίσω και τις πάνω βλεφαρίδες. Ολοκληρώνω τα μάτια με μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω την Big & Phenomenal Volume τη σειρά MARC. Η συγκεκριμένη μάσκαρα έχει ένα υβριδικό βουρτσάκι που βοηθάει πάρα πολύ στο να μην μπλεχτούν οι βλεφαρίδες. Επίσης, δίνει πολύ μεγάλη ένταση, αλλά και μήκος. Συνεχίζουμε με τα χείλη μας. Θα χρησιμοποιήσω το επαγγελματικό μολύβι χιλιών τελειοποίησης της σειράς MARC. Θα ξεκινήσουμε με μία σκούρα απόχρωση για το περίγραμμα. Τα συγκεκριμένα μολύβια γλιστράνε πάρα πολύ ωραία πάνω στα χείλη και είναι αδιάβροχα. Θα κάνω ένα ombre εφέ, οπότε σβήνω με τη σκούρα απόχρωση ελαφρώς προς τα μέσα. Και με μία πιο ανοιχτή απόχρωση θα βάλουμε στο κέντρο του χείλου για να γίνουν λίγο πιο παιχνιδιάρικα τα χείλη.
Τα συγκεκριμένα μολύβια είναι τόσο σταθερά που δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου κραγιόν από πάνω. Το μυστικό για τα ombre heel είναι να σβήνει πολύ ωραία η μία απόχρωση μέσα στην άλλη, οπότε με τη βοήθεια ενός πινέλου θα έρθω να κάνω τη μετάβαση λίγο πιο ωραία. Ολοκληρώνω το look με ρούζ. Και το μακιγιάζ της Λένας είναι έτοιμο.